Ένα βασικό ζήτημα αυτές τις ώρες που μιλάμε είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός, οι περιφέρειες, οι δήμοι πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, να περάσει αυτή η όποια κακοκαιρία είναι. Και καταλαβαίνοντας όλοι, νομίζω ότι τον 21ο αιώνα με ένα χιόνι να τρέμει το φυλλοκάρδι μας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από αυτή την άποψη είναι ένα ζήτημα ο κόσμος, επειδή έχει καεί η γούνα του, να βλέπει τους μετεωρολόγους και να αισθάνεται σαν να του κάνουν πολεμικό ανακοινοθέν. Και αυτό δεν αφορά μόνο το χιόνι, αφορά το πόσο κρύο θα κάνει και αν θα χρειαστεί, που καλά τη βγάλαμε στην Νότια Ελλάδα μέχρι τώρα, να ανάψει τη θέρμανση, γιατί συντηρούνται όλοι αυτοί οι νόμοι που διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν φέρει με ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν κάνει και το ρεύμα τώρα και όλα τα μέσα θέρμανσης πανάκριβα, και τώρα να περιμένουμε από το 112 να λύσει όλα τα προβλήματα. Ξέρετε, είναι ένας εύκολος τρόπος αυτός να σου πει η κυβέρνηση: εγώ σε ενημέρωσα, πάρε εσύ τα μέτρα σου. Ο καθένας με ατομική ευθύνη, ο σώσον εαυτός ο θήτο. Εντάξει, ενημέρωση δεν είναι κακό πράγμα, αρκεί να υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Δεν είναι κακό πράγμα, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι τι πρέπει να συνεχίζει αυτή η ενημέρωση. Να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπατε για τους ντιλιβεράδες, που σωστά από τις 6 δεν πρέπει να λειτουργούν. Το συνδικάτο από την Αττική έχει πει από χτες. Δηλαδή τώρα το πρωί πρέπει. Και εντάξει, το φιλότυπο του καθενός είναι ένα το κρατούμενο. Να μην παραγγείλει, ή ο εργοδότης να μην τον φέρει τον άνθρωπο για δουλειά. Το να πληρωθεί αυτή τη μέρα ή να μην φοβάται να χάσει τη δουλειά του άμα δεν πάει. Δεν θα πρέπει από χτες που είπε το σωματείο να ισχύσει. Στην Κόσκο, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Χτες το πρωί ο αέρας έριξε ένα κοντέινερ. Και αποτύχει, δεν είχαν αυτά τα θηριότητα τεράστια. Βέβαια. Οι άνθρωποι, οι εργάτες της Κόσκο πήρανε το μήνυμα του 112. Κρυφτείτε στα σπίτια σας, αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κλπ. Και η εργοδοσία τους κράταγε εκεί να δουλεύουνε. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε το σωματείο εκεί με συσπειρωμένους τους εργαζόμενους, ακόμα θα δουλεύανε. Αλλά μπήκανε μπροστά οι άνθρωποι, και αυτό που λέει το κόμμα μας, μόνο ο λαός σώζει το λαό. Κύριε Σκουρλέτη, αυτοί οι κολλημένοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μέσα από τα σωματεία, μέσα από τους εργατικούς αγώνες μπορούν να σώζουν και σήμερα την κατάσταση και να γυρνάνε οι εργάτες σπίτι τους, στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους και να μην τρέμει το φυλλοκάρδι τους, αυτοί οι κολλημένοι που σκέφτονται... Άντε το. Ξεκάθαρο το μήνυμα για τους κολλημένους, κύριε Απατιέλο. Ένα βήμα παραπάνω για να ζήσουν όπως τους αξίζει. Συμφωνώ με τον κύριο Απατιέλο σε αυτά που είπε με τους ντελιβεράδες. Άρα έχουμε βρεθεί από την ίδια πλευρά υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και των ντελιβεράδων που έχουμε ζητήσει να μπουν στο καθεστώς σοβαρέων και ανθυγινών. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κολλημένους ή με κολλημένους. Και με την Κόσκο πρέπει να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά που ως κυβέρνηση δεν το υλοποιήσατε. Βεβαίως. Και με την Κόσκο και με τα σωματεία, όχι που υπάρχει απόφαση δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου, κύριε Πατιέλο. Και με την κυβέρνηση μου, κύριε Πατιέλο. Επιτρέψτε μου, κύριε Πατιέλο. Εμένα μου αρέσει ο διάλογος και να ακούγονται όλες οι φωνές. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Βεβαίως. Και με τα σωματεία να τα υπερασπιζόμαστε όλα. Όχι μόνο σε αυτά που έχει δυνάμεις το ΠΑΜΕ. Και να σεβόμαστε και την αυτονομία τους. Και τους ταξικούς αγώνες ολονών. Έτσι δεν είναι. Σε αυτά δεν χωράει δεύτερη σκέψη. Εκεί λοιπόν μπορεί να είμαστε από την ίδια πλευρά. Χωράει σκέψη για τις πράξεις. Σε ζητήματα στρατηγικής όμως, προφανώς έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Ο σοσιαλισμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το σήμερα και με διεκδικήσεις σήμερα. Όχι παραπέμπτο σε μια άλλη κατάσταση. Ότι στα ζητήματα στρατηγικής έχετε πολλές κοινές αντιλήψεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε λοιπόν τώρα. Οι Έλληνες λοιπόν και οι Ελληνίδες θέλουν αλλαγές σήμερα. Σήμερα θέλουμε αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Σήμερα σώθηκαν οι εργάτες. Απέναντι στη λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού. Λίγο πρωτοτυπία παραπάνω από τα δύο έτσι, κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω περιμένει και ο κόσμος. Δηλαδή, εκλογές χωρίς σκάνδαλα δεν γίνονται στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά πάντα πριν τις εκλογές, πάντα βγαίνουν μπροστά για να κρύβουν τις βαθύτερες αιτίες και συγκλήσεις που έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Λίγο πρωτοτυπία παραπάνω, ο κύριος Τσίπρας έφυγε τώρα από τη Βουλή, από τις ψηφοφορίες. Το 19 είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, για να ανάψουν λίγο τα αίματα και οι πολιτικοί καυγάδες, κυρίως στα τηλεοπτικά. Πάνελ. Δεν τον βλέπω να σου δίνει ανοχή με τίποτα, πιάνουν, κύριε Σκουρλέτη μου, με αυτά που λέει. Δεν πιάνουν αυτά, λέω, σε έναν κόσμο πάνω από 30%. Εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ. Που λέει κανένας από τους δύο. Το ερώτημα είναι, κύριε Μπατιέλο, λέει όμως ότι στις εποχές που ζούμε, λέει ο κύριος Κουρλέτης, μην κοιτάει ο καθένας το χωραφάκι του. Να το δει ευρύτερα. Κοιτάει κανένας το χωραφάκι του.
Εμείς λέμε ότι ο λαός για να κοιτάξει τα δικά του συμφέροντα και δικαιώματα, το χωράφι του, με μία έννοια, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, αγρότες της πόλης, η νεολαία, πρέπει να πάρει κυριολεκτικά τη ζωή στα χέρια της με ένα πιο δυνατό κουκουέ που ξέρετε, επειδή είπατε και αυτό με την Τουρκία, το πολύ δυσάρεστο γεγονός, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, οι λαοί την πληρώνουν στους σεισμούς, την πληρώνουν στα χιόνια, στις κακοκαιρίες, σε όλα αυτά τα πληρώνουν, οι λαοί την πληρώνουν στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, που μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν το ΠΑΣΟΚ έχουν χώσει βαθιά τη χώρα μας επικίνδυνη εμπλοκή. Και απέναντι σε αυτά πρέπει και με την ψήφο του, αλλά και με τη στάση του ελληνικός λαός να δώσει ένα μήνυμα.